Σε ποιον από εσάς έχει τύχει να πάει να ξεχάσει τον καφέ του στην οροφή του αμαξιού? Και όσο οδηγείς να βλέπεις τον καφέ σου πλουπ να πέφτει και να μην τον ξαναβρίσκεις ποτέ. Πάρα λίγο να μου συμβεί. Ακόμα ένα vlog σήμερα. Ακόμα μια φορά η Κωνσταντίνα αργοπορημένη. Θα πάμε πορτοράφτη, παιδιά. Θα δείτε νέα πράγματα. Φοβερά μέρη, θάλασσα. Τι άλλο να ζητήσετε? Αν σας αρέσουν τα vlogs, που ξέρω ότι σας αρέσουν, μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα νέα μου βίντεο. Και κάτω στην περιγραφή, πολύ σημαντικό, θα βρείτε όλα μου τα social media, στα οποία να πάτε να με ακολουθήσετε, διότι εκεί βλέπετε κάτι σαν τύπου vlogs, ειδικά Instagram, Snapchat, τι συμβαίνει κάθε μέρα στη ζωή μου, κάνουμε διαγωνισμούς και όλα αυτά τα ωραία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Φοράτε ζώνη. Σημαντικό. Λοιπόν, πήγαμε το μέτρο μέχρι το Κοροπή. Από εκεί ήρθε να με πάρει ένας φίλος μου και τώρα ακολουθούμε με το αμάξι έναν άλλο φίλο μου όπου θα μας πάει να πιούμε καφέ. Φτάσει επίσημα στο πορτοράφτη, το οποίο είναι μαγικό. Τώρα πάμε σε έναν όμιλο, πώς λέγεται? Κοσάμπι. Ναι, όχι, ιστιοπλοϊκός όμιλος. Α, ναι. Ιστιοπλοϊκός όμιλος, για να δούμε πώς γίνεται το ΣΑΠ. Κάτι σπίτια που έχει εδώ. Φτάσαμε! Και έχει εδώ, γεια σου Γιώργο! Έχει εδώ το ΣΑΠ. Λέγεται support στην ουσία εδώ το μαγαζί. Αυτό είναι το σανίδα μας. Λέγεται stand-up paddle. Είναι όρθια σαν τα κοπηλασία. Το μπροστά μέρος λέγεται flory. Το πίσω μέρος λέγεται primi. Και εμείς καθόμαστε πάντα στο κέντρο της σανίδας, που είναι αυτό εδώ. Και καθόμαστε τα πόδια ανάμεσα στο κενό. Φτάμε πάντα προς τα μπροστά. Το κουμπί μας έχει δύο πλευρές. Είναι ίσχυ και πιο καμπυλωτή. Όλο το άσπρο εδώ λέγεται κουτάλα. Ωραία. Για να έχουμε τη μέγιστη πλαισιτότητα που θέλουμε, θα πρέπει το βαθύ μέρος της κουτάλας να είναι πάντα προς τα πίσω. Ωραία. Πάντα κρατάμε με το ένα χέρι επάνω τη λαβή μας. Ωραία. Και κάθε φορά που αλλάζουμε μεριά, αλλάζουμε και χέρι. Συμφωνεί, αλλάζουμε μεριά, αλλάζουμε χέρι. Θέλω να στρίψω προς τα δεξιά. Ανοίγω το κουμπί μου από την αριστερή πλευρά. Επίσης, μια φορά έχει το αριστερό ρεύμα. Από όσο, δηλαδή σαν τώρα, πολλές φορές ισχύει και απ' την άλλη. Είναι σαν να σκάβουμε τη θάλασσα, το χέρι μας είναι δεντωμένο και πιέζουμε προς τα πίσω, σκάβουμε τη θάλασσα, ενεργοποιούμε τους κοιλιακούς μας για να μην φεύγουμε μπροστά, τα πόδια μας είναι ελαφρώς λυγισμένα, ωραία, αλλάζω μεριά, αλλάζω και χέρι. Θα κάτσουμε στην αρχή στα γόνατα, θα κρατάμε το κουπί μας από χαμηλά, να βρούμε λίγο το κουπί, πώς τρίβει, πώς ανοίγει και μόλις φτάσουμε στην πόρτα του λιμανιού, θα σας πω για
φουστλά. Ωραία. Τέλο. Θα κλείσει τα φουστλά. Τέλεια. Μισό λεπτό. Θα κλείσουμε στο έξω μα γιατί τα άλλα. Όλο αυτό θα πει μέσα. Οπότε το χέρι σου δεν είναι εδώ. Είναι πιο χαμηλά. Okay. Κρατά το κουμπί. Ορίστε. Η σανίδα είναι το σωσίδιό μας, που σημαίνει ότι το λύση δεν βγάζουμε τα πόδια, γιατί αν είμαστε στη θάλασσα, κρατάμε τη σανίδα πάντα κοντά μας. Τραβώντας το σκηνή, η σανίδα έρχεται κοντά μας. This is Sparta! Τελειώσαμε. Παιδιά, σας αρέσει η πετσέτα με το φλαμίνκο? Τέλεια. Παιδιά, ήταν φανταστικά. Θέλω να σας δείξω κάτι. Δείτε εδώ πόσο παπαριασμένα είναι τα δάχτυλά μου. Εντάξει, τέλειο. Ω, ευχαριστώ. Βαγγέλη! Αλεξάνδρα! Γεια, καλά είστε. Παιδιά, ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Έχουμε giveaway, δύο διπλές προσκλήσεις για να κάνετε. Δύο τυχεροί λοιπόν με τον φίλο σας, φίλη σας, θα μπορείτε να έρθετε. Το giveaway το κάνουμε στο Instagram, οπότε σίγουρα να πάτε να λάβετε συμμετοχή κάτω από την αντίστοιχη φωτογραφία. Να σας πω ότι η μία ώρα είναι 10 ευρώ και το μάθημα των 6 ώρων είναι στο 50 ευρώ, για όσοι ενδιαφέρεστε να έρθετε. Παραγγελία μας, παιδιά! Wow.
το άλλο. Sorry. Κάνει πλίτσι. Φάγαμε και τώρα είμαστε στον δρόμο της επιστροφής. Αντίο πορτοράφτη, θα μου λείψεις. Θα ξανάρθω όμως. Εγκαταλελειμμένο σκάφος είναι αυτό. Πω πω. Άσχημο. Τι για άλλο νεκροταφείο πλοίο μου. Έλα μου ντε. Έχει κι άλλα εδώ. Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος και κάθε μέρα καίει την επιδερμίδα μου. Όλη τι ώρα είναι. Η ώρα των σκυλών μου. Γεια σου, Λούνα μου. Πού είσαι? Και η γραβάτα μας. Και η Λούνα μας. Ναι. Η μικρή γάφης έτσι. Η μικρή. Τι είναι, κορίτσι μου? Τι είναι, θα κατέβεις? Μόνο η κουταβή να μου πω, όλοι ζητούν να δουν πως γεννήθηκες. Θα ανέβει σύντομα αυτό το βίντεο, ναι. Το έχουμε καθυστερήσει, έχω γίνει ολόκληρο κομμάρι, πες. Θα γίνω ενήλικας μέχρι να τα ανεβάσεις αυτό το βίντεο. Κουκλάρα μου. Είναι, παίζεις με το λουρί της κάμερας. Ναι, κουκλή μου, παιδιά στην αρχή όταν με έβλεπε κατουριόταν από τη χαρά της. Τώρα το έχει σταματήσει αυτό, ευτυχώς. Τώρα είμαι και ωραία, πες. Τώρα τα έχω μάθει όλα. Μπράβο μου, δίνει το χέρι της, μωρή, γιατί ξέρετε αυτό είναι το καλό. Είναι το καλό πράγμα που πρέπει να κάνω για να είμαι καλό κορίτσι, ναι. Μόνη. Είναι όλα άσπρα εντωμεταξύ και είναι ένα μαύρο σκυλί, ξέρω εγώ. Τι άσπρα, έτσι όπως τα έχουν κάνει από τα χώματα. Queen. Τι είναι? Τι είναι, μωρέ, μες στην τρελή χαρά, μωρέ, αυτό το πλώσμα. Της αρέσει, πηγαίνει πάνω και ξανακατεβαίνει, το βλέπει σαν παιχνίδι. Εν τω μεταξύ αυτή είναι η θέση της, της αρέσει. Και παιδιά, υπάρχουν vlogs γι' αυτό, μαντέψτε ποιανού άλλου νου ήταν αυτή η θέση της Λέιας. Το πόσο μου τη θυμίζει τη Λέια στη συμπεριφορά, στις κινήσεις, στο χαρακτήρα, στα πάντα. Ήτανε γραφτό, κορίτσι μου, να μείνεις εδώ. Ναι, ήτανε γραφτό. Πίνει άλλη νερό, ανελέητα. Μαρή, τραβάμε βίντεο, Μαρή. Εάν σας άρεσε το σημερινό vlog, μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις για όλα τα νέα μου βίντεο. Ακολουθήστε με στα social media για να βλέπετε φωτογραφίες από το τι κάνω στη ζωή μου. Και τις ομορφιές μου θα τα πούμε στο επόμενο μου βίντεο. Φιλιά πολλά!